Χιλιάδες Ισραηλοί βγήκαν το βράδυ του Σαββάτου για ακόμα μια φορά στους δρόμους του Τελαβίβ για να καταγγείλουν πως δεν κλείνεται συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς, η οποία θα επιτρέψει να επιστρέψουν οι δεκάδες όμηροι που παραμένουν στη λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Οι εβδομαδιαίες κινητοποίησεις γίνονται ολοένα και πιο επικριτικές για την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού ανακοινώθηκε στις αρχές του μήνα ο εντοπισμός των σωρών 6 ομήρων στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως μέλη του Παλαιστινιακού κινήματος τους εκτέλεσαν με μία σφαίρα στο σβέρκο. Κατηγόρησε την ηγεσία της Χαμάς πως απορρίπτει τους όρους για τη σύνεψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα επέτρεπε την απελευθέρωση ομήρων οι οποίοι παραμένουν στη ζωή καθώς ο πόλεμος πλέον στην 352η ημέρα του οδεύει να κλείσει ένα χρόνο. Όμως επικριτές του στο Ισραήλ αντιτείνουν πως αυτός πρέπει να κάνει παραχωρήσεις για να εξασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων. 97 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, πλην όμως οι 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον Ισραηλινό στρατό. Υποστηρίζουν επίσης πως επιδιώκει πάνω απ' όλα να διατηρηθεί στην εξουσία, κατευνάζοντας τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, που εναντιώνονται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς. Όπως και προηγούμενες εβδομάδες, στους συγκεντρωμένους απευθύνθηκαν συγγενείς ομήρων.